του νόμου για τις αστικές συγκοινωνίες, ποια είναι τα πρώτα ζητήματα που θέτετε μετά από όσα είδατε? Στις 14 Ιανουαρίου του 2017 ανταποκρίθηκε στο αίτημα το προ πολλών μηνών διατυπωθέν από πλευράς των αυτοδιοικητικών ο κύριος Σπύρτζης και ήρθε και συναντηθήκαμε στον Εύωσμο. Σε ανακοίνωση την οποία βγάλαμε τότε και σε διαπιστώσεις τις οποίες είχαμε προβεί, θέσαμε κάποια ζητήματα. Ο κύριος Υπουργός δεσμεύτηκε τότε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αποστείλει το σχετικό προσχέδιο ή σχέδιο νόμου, ένα κείμενο. Πέρασαν 3 μήνες και το πρώτο που έχω να επισημάνω ότι σημειώθηκε καθυστέρηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι διαβεβαίωνε τότε ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η εργασία κανενός εργαζομένου στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και ότι διασφαλίζονται οι θέσεις των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ. Στο υπάρχον κείμενο το οποίο μας αποστάλλει δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν έχουμε μία κοστολογημένη πρόταση όπως είχαμε πει ότι θέλουμε να έχουμε για να εκτιμήσουμε τα πράγματα και να αποτιμήσουμε την κατάσταση. Επίσης, η πλειοψηφία με 6 μέλη από τα 9 την οποία έχει ο Υπουργός που έχει το δικαίωμα του δεσμήν και λύην, για να μην πω ότι μας βρίσκει αντίθετους, ας συσκεφτούμε και θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί, μας βάζει σε σοβαρούς προβληματισμούς. Ακόμη, έχουμε και τον κανονισμό 1370 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον οποίο δεν είναι συμβατή η δημιουργία, η ίδρυση και η λειτουργία φορέα που θα διενεργεί τις συγκοινωνίες που θα είναι αμιγώς δημόσιου χαρακτήρα. Αυτό πώς θα το ξεπεράσουμε?